Αισθανόμαστε, νομίζω, όλοι μας υπερήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτή την εκλογική, προεκλογική μάλλον περίοδο. Νομίζω το επίπεδο στο οποίο κινήθηκε είναι ανάλογο των ανθρώπων που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο, αλλά και στο σύνολο των υποψηφίων. Από φέτος ψηφίζουν και οι 17άριδες. Οπότε ένα μήνυμα για αυτά τα νέα παιδιά που θα μπουν στην εκλογική διαδικασία αυτή. Ναι, είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική για αυτούς. Εγώ θα τους παρότεινα να μην την αφήσουν να πάει χαμένη. Είναι ένα δικαίωμα πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά στις μέρες μας η ψήφος έχει μεγάλη αξία. Ξεκινήσαμε ως φαβορή. Καταλήγουμε, όπως φαίνεται, σε όλη τη συγκεντρώση μας ως φαβορή. Δικαιούμαστε μία ακόμα τετραετία, γιατί ο κόσμος έκρινε και κρίνει, και ο καλύτερος κριτής βέβαια από τον κόσμο δεν υπάρχει, όχι η πολιτική μας αντίπολη, ο κόσμος είναι κριτής. Μας έκρινε και θα μας κρίνει και στην κάλπη την Κυριακή ότι ήμασταν μια δημοτική αρχή άξια. Ήμασταν μια δημοτική αρχή που δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο, δουλέψαμε ασταμάτητα και αυτό φαίνεται βέβαια παρόλε τι δυσκολίε, την εκκίνηση του ΕΣΠΑ που ήταν λίγο πιο αργά από ό,τι έπρεπε το 2017 όταν ξεκίνησε, άρχισαν να έρχονται εκατομμύρια στο Δήμο μας και αυτό φαίνεται και θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα όταν θα αρχίσουν να υλοποιούνται, όπως κάποια υλοποιούνται κιόλα σε κάποια δημοτικά μας διαβαλήματα, προβλήματα και έργα που ήρθαν να λύσουν προβλήματα σε κάποια ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, όπως είναι το νερό. Αυτό που δεν μπορούσαν να λύσουν άλλοι επί δεκαετίες, μέσα σε 4,5 χρόνια το λύσαμε και φαίνεται. Πράγματι, μετά από ένα πολύ ωραίο αγώνα που έχει δώσει η παράταξη του Δημάρχου Δημήτρη Νότα, όλοι μαζί μια γροθιά, κάναμε τις εμφανίσεις μας σε όλα τα χωριά, του Δήμου Μελουπαπά. Σε όλους είπαμε το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό, είναι καθημερινότητας, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για την καλύτερη ποιότητα ζωής του πολίτη του Δήμου Μελούλη Παπά. Νομίζουμε πως με αυτήν την φρεσκάδα, με αυτήν τη δύναμη για να προσφέρουμε στα κοινά, στο συνδημότη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, είναι ό,τι καλύτερο, και θα προσπαθήσουμε με την ψήφο τους να τους ικανοποιήσουμε στο 100%. 17άριδες φέτος ψηφίζουν. Πιστέψτε με πως με κάποιες επαφές που είχαμε αυτή τη γενιά με το 17άριδον, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα παιδιά, τα οποία είναι στο λύκειο, έχοντας υψηλά τον δείκτη της νοημοσύνης, θέτουν σωστά ζητήματα και αιτήματα που, εάν πάμε πάνω σε αυτές τις σκέψεις που έχουν αυτά τα παιδιά και τον προβληματισμό τους, ενδεχομένως να κάνουμε καλύτερο αυτόν τον τόπο. Ναι, είμαστε μία μέρα πριν τελειώσει η προεκλογική περίοδος, πραγματικά μια προεκλογική περίοδος που πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συνυποψηφίους μας, από όλους τους συνδυασμούς για το πολιτικό πολιτισμό που δείξαμε. Νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο ανεβάσαμε το Δήμο μας σε υψηλά επίπεδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που πραγματικά αυτές τις μέρες αγκάλεσε τον συνδυασμό μας. Καθημερινά και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται δίπλα μας. Φαίνονται άλλωστε και στις συγκεντρώσεις μας, αλλά και καθημερινά στις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Όλοι ξέρουν πλέον ότι ο Δήμος μπορεί να πάει μπροστά με έναν νέο άξιο δήμαρχο, εργατικό και έντιμο, όπως είναι ο Δημήτρης ο Νότας, και πραγματικά μέσα από τα 41 άτομα που είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι υπάρχουν και οι έμπειροι, υπάρχουν και οι νέοι, υπάρχει η όρεξη και όλοι μαζί, ας ψηφίσει ο κόσμος, μικρές κοινωνίες ζούμε, μπορούν να διαλέξουν και έμπειρα άτομα και νέα άτομα, έτσι ώστε να πάμε το Δήμο μας ένα βήμα πιο μπροστά. Ένα μήνυμα για τους νέους ψηφοφόρους, αυτοί που θα μπουν πρώτη φορά να ψηφίσουν. Ναι, πραγματικά φέτος ψηφίζουν τα παιδιά που είναι 17 χρονών, μια πρόκληση. Ξεκινάνε με 4 κάλπες να ψηφίσουν, θα δοκιμάσουν από όλα. Εμείς, σε ό,τι σχέση με το Δήμο, θέλουμε να πούμε ότι τα νέα τα παιδιά θα πρέπει να δουν τι έχει γίνει γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από τα σχολεία. Αν αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ανταπεξέλθει σε αυτά τα θέματα, τότε να μας στηρίξουν. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός μας είναι ο συνδυασμός της νίκης, γιατί στο πρόσωπο του επικεφαλής συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που πιστεύω ο Δήμος έχει ανάγκη. Υπάρχει εργατικότητα, ειλικρίνεια, τεχνογνωσία, όραμα, μεθοδικότητα, όρεξη για πολλή δουλειά όπως έχει αποδείξει και το έργο του μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι πάμε καλά. Φέτος ψηφίζουν για πρώτη φορά οι 17άριδες. Ένα μήνυμα, κάλεσμα για αυτούς.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό, γιατί πιστεύουμε πολύ στη νέα γενιά και ο συνδυασμός. Καλό τους δεκαετάριδες να προσέχουν στην κάλπη με όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση μπορούν, με δική τους κρίση και βούληση. Ο Δήμος μας έχει προσφέρει και έχει να προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό, στη μόρφωση, στην παιδεία εν γέννη. Είμαστε κοντά στους νέους, γιατί αυτοί αποτελούν το μέλλον του Δήμου μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.